Κύριε Κρητικέ, καλημέρα σας. Βρίσκεστε στο νοσοκομείο Καλαμάτας για την εφημερία σας. Είναι έτσι? Είναι έτσι ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές σας, στους τηλεθεατές σας, σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη Λακωνία. Να είστε καλά. Να είστε Σας καλά ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Όπως είναι γνωστό, κύριε Κρητικέ, οι περισσότεροι βουλευτές, οι ιατροί βουλευτές, δηλώσατε εθελοντές στη μάχη αντιμετώπισης της πανδημίας. Εσείς ήσασταν από τους πρώτους στο δεύτερο κύμα που δηλώσατε πρόθυμος να ενταχθείτε στο ΕΣΥ. Να σας ρωτήσω λοιπόν, κύριε Κρητικέ, τι ήταν αυτό που σας όθησε ώστε να πάρετε αυτή την απόφαση? Πρώτα απ' όλα να πω ότι η διαδικασία του εθελοντισμού ξεκίνησε πολύ νωρίς και ήταν μια δικιά μου πρωτοβουλία, χωρίς να θέλω να περαιαυτολογώ, και ξεκίνησε με την κεντρική κλινική την οποία δουλεύω στην Αθήνα, να κάνουμε όλοι οι γιατροί εκεί την προσφορά μας προς το κράτος για την εθελοντική εργασία. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι, και επαναλαμβάνω πολλές φορές, ότι η πολιτική και η ιατρική έχουν έναν κοινό σκοπό, που είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, μέσα από την πολιτική πρέπει να στηρίζουμε τον άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, και ο εθελοντισμός είναι μια τέτοια πρωτοβουλία που αποσκοπεί σε αυτό ακριβώς, σε αυτή ακριβώς τη διαδικασία. Είναι όμως, κύριε Κρητικέ, ο εθελοντισμός η λύση, ή θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει κάποιες οριστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα του ΕΣΥ, και στη συνέχεια να σας ρωτήσω αν με ποιους τρόπους θα μπορέσει να το υλοποιήσει αυτό, να δοθούν δηλαδή λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Κοιτάξτε να δείτε, ο εθελοντισμός είναι κάτι που υπερυψώνει την ψυχή του ανθρώπου και αυτό το βλέπει και ο συνάνθρωπός μας. Σίγουρα δεν είναι η λύση, αλλά μπορεί να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένες δύσκολες στιγμές. Από εκεί και πέρα, η δικιά μας κυβέρνηση ξεκίνησε τη διαδικασία πώς θα στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με όλους τους μηχανισμούς εκείνους και με όλες τις αγκυλώσεις του οποίου που είχαμε στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, η διαδικασία αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι καλή για μας, αφού καταφέραμε και δυναμώσαμε τις μονάδες εντατικής θεραπείας, αλλά καταφέραμε και αυξήσαμε τη δυναμική του ΕΣΥ, προσθέτοντας αρκετό κόσμο που έφτασε περίπου γύρω στα 10.000 άτομα, περίπου. Μάλιστα. Σχετικά με τους εμβολιασμούς τώρα, θα ήθελα να μας πείτε, είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση των πολιτών ώστε να εκτελεστεί το εθνικό σχέδιο που υπάρχει? Κοιτάξτε να δείτε, το εθνικό σχέδιο ελευθερία, το οποίο ξεκίνησε, είναι ένα πρωτοποριακό σχέδιο και φτάσαμε σε αυτή τη διαδικασία, φτάσαμε σε αυτό το σημείο να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί είμαστε από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης οι οποίοι ακολουθούμε ένα πρόγραμμα εντατικού εμβολιασμού. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει πάρα πολύ θετικά, το βλέπετε αυτό, γιατί είναι πρωτοποριακό το πρόγραμμα, γιατί εμείς καταφέραμε και θωρακίσαμε τη διαδικασία της συντήρησης των εμβολίων, γιατί ξέρετε πολύ καλά το πρόβλημα που είχε, και της διανομής, στείνοντας όλα αυτά τα σημεία για να μπορέσουν να διανομηθούν τα εμβόλια. Μετά καταφέραμε και θωρακίσαμε τη διαδικασία που ποιες ομάδες θα εμβολιαστούν. Και τελευταίο, ότι πείσαμε τον κόσμο και έχουμε ξεπεράσει τον 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς, που σημαίνει ότι τα πράγματα με το ρυθμό που έρχονται τα εμβόλια, νομίζω ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Σας ρώτησα γιατί υπήρξε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης και για μεγαλύτερο αριθμό εμβολίων ανά ημέρα και τελικώς δεν έχουμε τους αριθμούς που θα επιθυμούσε, φαντάζομαι, η κυβέρνηση. Τι λέτε εσείς? Δεν το έχει κανένα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Εμείς δουλεύουμε τους ρυθμούς που μας έρχονται τα εμβόλια. Βλέπετε ότι τώρα μπαίνουν και άλλες εταιρείες, να μην αναφέρω ονόματα, σιγά σιγά. Οπότε με αυτόν τον ρυθμό, τον άλλο μήνα θα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο περίπου καινούργιες δόσεις. Με αυτόν τον ρυθμό που πηγαίνουμε, νομίζω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε φτιάξει ένα καλό τείχος ανοσίας για να μπορέσουμε να βγούμε σε μια πιο ελεύθερη περίοδο. Θεωρείτε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός αυτός θα μας οδηγήσει σε ένα καλοκαίρι με τουρίστες? Κοιτάξτε να δείτε. Ξέρετε πολύ καλά ότι όταν ξεκίνησε ο σχεδιασμός με τα εμβόλια, οι εταιρείες είχαν πει ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός.
Άρα λοιπόν εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι πρόβλημα της κυβέρνησης. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να καθίσουμε είναι ότι ο Πρωθυπουργός έκανε την πρότασή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους θεσμούς, ότι καλό είναι να δημιουργηθεί ένα πιστοποιητικό εμβολιασμό για να μπορέσουμε να υπάρχει. Προσέξτε να δείτε, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, όχι διαβατήριο, αλλά μια ταχεία λωρίδα κυκλοφορίας του κόσμου, ώστε μπορέσουμε σιγά σιγά να κερδίσουμε ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, διότι τα έσοδα από τον τουρισμό στην Ελλάδα το καλοκαίρι, ξέρετε πάρα πολύ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα. Mm-hmm. Σχετικά με τη Λακωνία τώρα, κύριε Κρητικέ, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η έξαρση των κρουσμάτων που καταγράφηκε τις προηγούμενες εβδομάδες? Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά φαίνεται, πρώτα βλέπετε ότι κάνουμε περισσότερα τεστ. Όσο περισσότερα τεστ κάνουμε, να ξέρετε, τόσο και περισσότερους θα βρίσκουμε θετικούς. Δεύτερον, η διαδικασία των μεταλλάξεων, η οποία ήρθε κυρίως από την Βρετανία, μεγάλωσε το γεγονός, επιτάχυνε το γεγονός, το να κολλάμε πιο εύκολα. Οι μεταλλάξεις αυτή τη διαδικασία κάνουν ότι κολλάμε πολύ πιο εύκολα. Βέβαια, και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και γι' αυτό το λόγο κάναμε την όλη διαδικασία ότι αυτό που είχαμε αποφασίσει από πέρυσι, περίπου τον Μάρτιο, το εφαρμόζουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, για να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο την υγεία των πολιτών, κάνοντας πλέον όλες σχεδόν τα μεγάλα νοσοκομεία μονάδες COVID. Ο Δήμος Σπάρτης ήταν για 47 ημέρες, κύριε Κρητικέ, στα πλαίσια των αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Γεγονός βεβαίως που οδήγησε και στην μείωση του επιδημιολογικού, αν θέλετε, φορτίου, και με συνέπεια βεβαίως να υπάρχουν καλύτερα αποτελέσματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ήταν σωστή αυτή η απόφαση της κυβέρνησης? Ποια είναι η δική σας άποψη? Η κυβέρνηση δεν πράττει από μόνη της, κυρία Μαδανοπούλου. Η κυβέρνηση έχει ένα εθνικό όργανο λοιμοξιολόγων, το οποίο την επιτροπή αυτή, η οποία αποφασίζει. Και σύμφωνα με τα δικά της δεδομένα, εμείς ενεργούμε. Όταν λοιπόν αυτή η επιτροπή έδωσε το ένασμα ότι είμαστε στα κόκκινα, γι' αυτό και αποφασίστηκε να μπει και η Σπάρτη και η πόλη μας να μπει σε lockdown. Νομίζω ότι πολύ σωστά πράττουμε μέχρι στιγμής. Δεν χρειάζεται να είμαστε συνωμοσιολόγοι. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Ξέρουμε ότι η εστίαση υποφέρει. Γνωρίζουμε, αλλά ξαναλέω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι την υγεία των πολιτών, γιατί χωρίς υγεία δεν θα υπάρξει ούτε εστίαση. Mm-hmm. Θα ήθελα και την άποψή σας για το άνοιγμα των σχολείων τη στιγμή πριν από λίγες εβδομάδες και αυτή τη στιγμή το κλείσιμο των λυκείων από την προηγούμενη Δευτέρα που ισχύει για τους μαθητές των λυκείων. Την άποψή σας? Ξέρετε πολύ καλά ότι οπουδήποτε εκπαίδευση, ειδικά στα μικρά παιδιά τα οποία ρουφάνε τη γνώση, γίνεται διαζώσεις. Αυτό λοιπόν, και επειδή δεν είχαμε αυτό το κίνδυνο και είχαμε εξασφαλίσει και τα rapid test για τους καθηγητές, τους δασκάλους και τον υπόλοιπο πληθυσμό, ο οποίος κινείται γύρω από το σχολείο, ήταν μια πολύ καλή απόφαση στο να ανοίξουν σιγά σιγά τα σχολεία. Και είδατε ότι εν κατακλείδη δεν είχαμε τόσα πολλά προβλήματα, τόσα πολλά κρούσματα στα σχολεία. Αυτό το διαπιστώσατε. Όσον αφορά το Λύκειο, είναι μια άλλη μονάδα ηλικιακή, η οποία έρχεται σε επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο πολύ πιο εύκολα, και γι' αυτό και αποφασίστηκε και τα σχολεία, τα Λύκεια ήταν κλειστά. Ξαναλέω ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν αποφασίζονται τυχαία. Αποφασίζονται μετά από πάρα πολλές, γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε την άποψή τους για να μην, παραδείγματος χάρη, για να μην είναι ανοιχτά, αλλά και να μην είναι κλειστά. Είναι επιστημονικό όμως τεκμηριωμένο, και η απόφαση αυτή βγαίνει μετά από πάρα πολλές συζητήσεις. Mm-hmm. Θα συμφωνήσετε, πιστεύω, μαζί μου ότι μία συζήτηση που γίνεται συνέχεια μεταξύ των πολιτών, γιατί και εσείς και εμείς είμαστε δίπλα στους πολίτες καθημερινά, είναι λοιπόν η λήψη και η άρση των μέτρων περιορισμού. Πολλοί πολίτες μπερδεύονται, αν θέλετε, με διπλά μηνύματα που λαμβάνουν και από την τηλεόραση και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Να σας ρωτήσω λοιπόν, αν πιστεύετε ότι η επικοινωνιακή διαχείριση είναι σωστή ή υπάρχει πρόβλημα σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα δίνω συνέντευξη σε ένα κανάλι
το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει συνεντεύξη και από άλλους πολιτικούς και από άλλους φορείς, θεσμικούς ή μη. Καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με τα δικά του, πιστεύω, για τα δικά του δεδομένα. Άρα η απάντησή μου είναι πολύ απλώς αυτή που με ρωτάμε. Όσο περισσότερα μέσα υπάρχουν, τόσες περισσότερες πληροφορίες διαδικαίονται στον κόσμο, με αποτέλεσμα και αυτές οι πληροφορίες να μην κωδικοποιούνται σωστά όπως πρέπει να κωδικοποιηθούν. Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν, αλλά να είστε σίγουροι ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που όταν διαπιστώνει το λάθος της, ευθασώς βγαίνει μπροστά και το λέει και το διορθώνει. Mm-hmm. Από εδώ και στο εξής, τι βλέπετε για την εξέλιξη της πανδημίας? Βλέπω αυτό που βλέπουμε όλοι, είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Εμείς οφείλουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι η υπομονή είναι το μοναδικό στοιχείο εκείνο που θα μας πάει σε μια υγιή περίοδο μετά από μερικούς μήνες. Εάν το τείχος προστασίας με τα εμβόλια συνεχιστεί και αν εμείς πλέον πιστούμε, γιατί ξέρετε, στο πρώτο διάστημα όταν ξεκινήσε τέλη Φεβρουαρίου και η κυβέρνησή μας αποφάσισε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε το κλείσιμο και το lockdown της Ελλάδος, να θυμόσαστε καλά, που ξεκίνησε από την Πάτρα, από τις Απόκριες, γιατί τώρα κοντά έχουμε και αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, βλέπετε, ο κόσμος τότε φοβότανε. Τώρα έχουμε περάσει, γνωρίζουμε το θέμα, αλλά έχουμε κουραστεί. Έχουμε κουραστεί να φοράμε τη μάσκα, έχουμε κουραστεί να απλένουμε τα χέρια μας. Πρέπει να τα συνεχίσουμε όμως αυτά τα πράγματα και με την θωράκιση που γίνεται, με τον ρυθμό που γίνεται ο εμβολιασμός, πιστεύω ότι θα κάνουμε το τείχος εκείνο της ανοσίας για να βγούμε σε μια περίοδο πλέον που θα είναι η ελευθερία του κόσμου. Μάλιστα. Τα επιδημιολογικά δεδομένα τι δείχνουν? Πιστεύετε ότι θα οδηγηθούμε σε γενικό lockdown? Ακούστε να δείτε. Έχει συζητηθεί πάρα πολλές φορές από την Επιτροπή ένα γενικό lockdown. Διαχειριζόμαστε τα πράγματα με την δυναμική κατάσταση που μας έρχεται και ο ιός. Άρα λοιπόν το γενικό lockdown μπορεί να είναι μια εύκολη λύση, αλλά δεν είναι και η λύση εκείνη η οποία θα μας βγάλει από αυτή τη διαδικασία που είμαστε αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο βαθμός μεταδοτικότητας στην Ελλάδα είναι από τους μικρότερους της Ευρώπης, είναι κάτω από 4%. Να στηριχτούμε λοιπόν σε αυτό το πράγμα, ότι η κυβέρνησή μας τα πηγαίνει στη διαχείριση πάρα πολύ καλά, ότι παίρνει τα εύσημα συνέχεια και πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που να χαμογελάμε. Μάλιστα. Σήμερα, το γνωρίζετε άλλωστε, αποχώρησαν από την πόλη της Σπάρτης, κύριε Κρητικέ, οι πρόσφυγες μετανάστες. Για τις εξελίξεις αυτές σχετικά με τους μετανάστες, είδαμε ότι μέσα στο Φεβρουάριο κάνατε κάποιες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Τι έχετε να μας πείτε? Και βεβαίως, αν έχετε κάποια επιπλέον ενημέρωση για τον τόπο προορισμού των μεταναστών που, όπως είπαμε, αποχώρησαν σήμερα το πρωί, τα ξημερώματα. Κοιτάξτε, ως πολίτης και ως θεσμικός θεώρησα ότι έπρεπε άμεσα να ενεργήσω ώστε πλησιάζοντας το τέλος της παραμονής αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τόσα πολλά έχουν υποφέρει από τον πόλεμο που είχαν στην πατρίδα τους, να προστρέξω στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ώστε να ζητήσω να βγουν όσο το δυνατότερο, όσο πιο σύντομα τα χαρτιά τους, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν τον δρόμο τους, αυτό που θέλουν. Αυτό έγινε, αυτό έκανα. Και νομίζω ότι επιβεβαιώθηκαμε με τη διαδικασία ότι η δομή έκλεισε, όπως ακριβώς είχαμε πει και όπως πολλοί ανησυχούσαν ότι θα συνεχίσει μια τέτοια διαδικασία. Έγιναν όλα ήρεμα, έγιναν όλα όπως έπρεπε να γίνουν και νομίζω ότι δείξαμε και την ανθρωπιά μας σαν πολίτες αυτής της περιοχής. Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή και με την πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνουμε, κύριε Κρητικέ, ποιο πιστεύετε ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα του νομού μας? Το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι μόνο του νομού, είναι όλης της Ελλάδος. Το σημαντικότερο πρόβλημα που θέτουμε οι βουλευτές της κυβέρνησης είναι ότι οι άνθρωποι της εστίασης αυτή τη στιγμή υποφέρουν.
είναι ένα θέμα που το πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα προβλήματα εξαρτώνται από το πρωταρχικό που συζητάμε συνέχεια, από την υγεία. Αν η υγεία μας πάει καλά, πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα βρει εκείνο εκεί τη διαδικασία στην άκρη του τούνελ για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλο τον κόσμο, ο οποίος όχι έχασε την επαφή του πρώτα απ' όλα, έχασε την επαφή με τον συνάνθρωπο, φοβήθηκε πάρα πολύ και από εκεί και πέρα κινδύνευσε, μειώθηκε τα οικονομικά και όλα αυτά. Θα τοποθετηθώ πάλι ότι εάν δεν προασπίζαμε την υγεία, δεν θα είχαμε ούτε την διαδικασία να πάμε στο οικονομικό κομμάτι που θα είναι το σπουδαιότερο μετά. Και να πούμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διασφάλισε και την εργασία και τους επαγγελματίες εκείνους για να μπορέσουμε, προσπάθησε όσο μπορούσε περισσότερο, για να μπορέσουμε να βγούμε όταν τελειώσει η πανδημία με υγιείς συνθήκες και να υποστηρίξουμε όλους αυτούς. Mm-hmm. Άρα οι οικονομικές συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης, πώς πιστεύετε, μια πρώτη εκτίμησή σας θα ήθελα, για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξή μας αυτή, πώς θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστούν αυτές οι οικονομικές συνέπειες από την κυβέρνηση? Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε οικονομική συνέπεια με μπροστοβαρός. Θα πρέπει να δούμε με το που τελειώνει η διαδικασία πώς θα διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας που είπα προηγουμένως και πώς θα στηρίξουμε πλέον το κομμάτι του επαγγελματικό για να μπορέσει σιγά σιγά η κοινωνία να βρει το ρυθμό της και να αρχίσουμε όλοι να προσμετρούμε κάποια χρήματα στην τσέπη μας παραπάνω και να είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Θα έλεγα ότι το Υπουργείο Οικονομικών δουλεύει αυτό το κομμάτι για να μπορέσουμε, βγαίνοντας από την πανδημία, να στηρίξουμε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάτε ότι 21 δις έχουν πέσει το 2020 στην Ελλάδα μας και μέχρι τώρα κοντεύουμε περίπου στο πρώτο τρίμηνο, φτάνουμε τα 6 δις. Είναι πάρα πολλά χρήματα, κυρία Μακεδονοπούλου, να μην κοροϊδευόμαστε. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί ένα δανεισμό με μηδενικά επιτόκια, ότι πουλάμε ομόλογα, έχουμε εξασφαλίσει την αξιοπιστία στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημείο και ένα σημάδι ότι θα βοηθηθούμε και από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανασυγκρότησης στην πορεία για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας. Την άποψή σας για την λειτουργία και τις ενέργειες που έχουν γίνει για την πιο ομαλή λειτουργία τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα της Λακωνίας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε 2 νοσηλευτικές μονάδες και 5 κέντρα υγείας. Νομίζω ότι δυναμώθηκε αρκετά και η νοσηλευτική μονάδα της Σπάρτης και η νοσηλευτική μονάδα των Μολάων, με επικουρικό προσωπικό και γιατρούς. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Για να μιλήσω για την νοσηλευτική μονάδα Μολάων, δεν είχε ποτέ 3 ορθοπαιδικούς, δεν είχε ποτέ 3 καρδιολόγους, δεν είχε ποτέ 3 αναισθησιολόγους. Έχει βέβαια τις ελλείψεις στο παθολογικό κομμάτι, έχει τις ελλείψεις στο ακτινολογικό κομμάτι. Αυτά προσπαθούμε να διορθώσουμε. Και η Σπάρτη εξίσου έχει αρχίσει και θωρακίζεται σε όλες τις ειδικότητες εκείνες που υπάρχουν. Έχει βέβαια τα προβλήματα, αλλά η προσπάθειά μας είναι να τις θωρακίσουμε και να δει ο Σπαρτιάτης και ο Λάκωνας ότι το νοσοκομείο τον στηρίζει και τον υποστηρίζει. Μάλιστα. Να ολοκληρώσουμε το σχολιασμό της πρότασης και την άποψή σας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την νοσηλευτική σχολή του Πανεπιστημίου, κύριε Κρητικέ. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση αυτή που μου κάνετε και να πω ότι η νοσηλευτική έφυγε με άλλη κυβέρνηση από την Λακωνία. Δεν έφυγε υπευθύνη της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα κάποιοι οι οποίοι μέχρι τότε δεν έκαναν τίποτα, σήμερα προστρέφουν για την επιστροφή της νοσηλευτικής. Ποιος δεν το θέλει? Πρώτα-πρώτα το Ίδρυμα Νιάρχος, ο οποίος είναι ένας τεράστιος θεσμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει δώσει πάρα πολλά στην Ελλάδα, ζήτησε την διαδικασία της επιστροφής της νοσηλευτικής.
Ξαναλέω, ποιος δεν το θέλει, όλοι μας. Από εκεί και πέρα, η πανεπιστημιακή κοινότητα είναι αυτή που αποφασίζει. Ξέρετε πολύ καλά ότι στην πανεπιστημιακή κοινότητα εμείς δεν έχουμε λόγο. Άρα λοιπόν η όλη διαδικασία έγκυται σε άλλους και όχι σε εμάς. Μάλιστα. Κύριε Κριτικέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συνομιλία που είχαμε σήμερα από το νοσοκομείο της Καλαμάτας, να το επαναλάβω, όπου και εφημερεύεται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευελπιστώ ότι σύντομα θα ξαναβρεθούμε για καινούργια δεδομένα από κοντά και με χαμόγελο. Εντάξει. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας.